Περίπου ένα χρόνο πριν έγινε το έγγραφο προς το Δήμο Ηρακλείου για την ανάγκη κοπής τμήματων των δέντρων που είναι φυτεμένα μέσα στο χώρο του σχολείου και πλέον έχουν μεγαλώσει τόσο που κινδυνεύουν άμεσα οι μαθητές. Ένα χρόνο μετά όμως και παρά τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις, όπως λέει η διευθύντρια του δεύτερου δημοτικού σχολείου της Νέας Αλικαρνασσού, η κατάσταση παραμένει η ίδια, με την απάντηση των υπηρεσιών του Δήμου μάλλον να προβληματίζει περισσότερο. Αφού, όπως λένε, το γερανοφόρο που χρειάζεται για να κοπούν τα επικίνδυνα τμήματα των δέντρων χρησιμοποιείται με προτεραιότητα. Μέχρι τον Ιούνιο έμαθαινα ότι υπάρχει κάποια πρακτική δυσκολία, ότι είμαστε σε σειρά προτεραιότητας. Είχα επισημάνει ότι αν δεν υπάρχει προτεραιότητα σε ένα σχολείο με τόσους μαθητές, τότε ποιος έχει αυτή την προτεραιότητα. Τον Ιούνιο, πριν τελειώσει η σχολική χρονιά, έκανα ένα έγγραφο στο τμήμα Πρασίνου του Δήμου και ζήτησα να μας δοθεί η προτεραιότητα και το Σεπτέμβριο, με το άνοιγμα αυτής της χρονιάς, να έχουν κλαδευτεί τα δέντρα. Από το τμήμα Πρασίνου μου είπαν ότι αυτό θα γίνει σύντομα και ότι τα δέντρα κλαδεύονται σε συγκεκριμένη εποχή προκειμένου να μην τραυματιστούν. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε καμία ενημέρωση, κανένα πλάνο πότε θα γίνει αυτό και ο χειμώνας είναι σε εξέλιξη. Από τον περασμένο Νοέμβρη μέχρι και σήμερα έχουν γίνει προφορικές αλλά και γραπτές ενημερώσεις από τη Διευθύντρια και στην Υπηρεσία Πρασίνου, τίποτα όμως δεν έχει υλοποιηθεί. Με την ίδια να αναγκάζεται να απαγορεύει στα παιδιά όταν είναι σε διάλειμμα να ανεβαίνουν στο παρτέρι γιατί υπάρχει φόβος να χτυπήσουν, ενώ όταν βρέχει ή φυσάει η αγωνία κορυφώνεται. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, φοβόμαστε συνεχόμενα και το βάρος των κλαδιών από τη βροχή, χειμώνας είναι. Και τον αέρα, αν σπάσει ένα κλαδί. Στο σχολείο που συστεγάζεται με το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, φοιτούν, όπως εξηγεί η Διευθύντρια, 350 και πλέον παιδιά, ενώ εκτός από το προάβλιο και έξω από το σχολείο, στο τμήμα που βρίσκεται το πεζοδρόμιο, από το οποίο περνούν γονείς και παιδιά για να φτάσουν ή και να φύγουν από το σχολείο, ο κίνδυνος παραμονεύει, βάζοντας στη διαδικασία μικρούς και μεγάλους να κινούνται μέσα στη μέση του δρόμου, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.